Διότι είναι μέσω της Βουλής που άλλαξε αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, να χαιρετήσω τον κύριο Γιώργο Μουσκίδη, πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων, και τον κύριο Κωνσταντίνο Κωνσταντή, πρόεδρο του ΕΤΕΚ. Τηλεφωνικός ο κύριος Κωνσταντή, να δούμε. Ήταν καλεσμένος και ο Σύνδεσμος και το ΕΤΕΚ στη σημερινή συνεδρία. Βεβαίως και το ΕΤΕΚ βοήθησε στην αναθεώρηση αυτού του νομοσχεδίου. Κύριε Κωνσταντή, θα ξεκινήσω με εσάς. Να δούμε αν. Δεν ξέρω αν ήσασταν παρόν σήμερα στην συζήτηση. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Πρώτα απ' όλα να δούμε αυτό το αναθεωρημένο και με τις δικές σας εισηγήσεις και τις ασφαλιστικές δικλείδες. Είναι κάποια πράγματα που δεν έχει συμπεριλάβει, που είχε ζητήσει το ΕΤΕΚ, για παράδειγμα το ναι, διάστημα έτσι που θα μεσολαβήσει. Μεταβατική περίοδος. Ναι. Ναι, καταρχήν να πω ότι έγινε διαβούλευση με το Υπουργείο Οικονομικών. Έχουν αναλυθεί μέχρι και 12.000 αιτήσεις για πρώτη κατοικία, οι οποίες είχαν γίνει τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε να εξαχθούν σωστά συμπεράσματα και να καταγραφούν οι τάσεις, εάν θέλετε, και τα εμβατά τα οποία ο μέσος όρος των οικογενειών επιλέγει. Ναι. Γι' αυτό το λόγο, από αυτές τις 12.007 αφορούσαν ανέγερση ή αγορά κατοικίας και οι 5 περίπου χιλιάδες αφορούσαν διαμερίσματα. Να πούμε ότι περίπου, όπως είχε εξελιχθεί σήμερα η συζήτηση στη Βουλή, εντοπίστηκαν τρεις αδυναμίες. Η πρώτη αδυναμία είναι η επέκταση της μεταβατικής περίοδου, έτσι ώστε να μην μείνει ο εκτεθειμένος κόσμος, ο οποίος έχει κάνει ήδη τον προγραμματισμό του, ή επιχειρηματίες ανάπτυξης, οι οποίοι έχουν ήδη σχεδιάσει και είναι στη διαδικασία υλοποίησης έργων. Και αυτό σε επιμελητήριο, από την πρώτη μέρα συζήτηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, είχαμε θέσει ως κόκκινη γραμμή η οποιαδήποτε μεταβατική περίοδος να καλύψει όλους όσους έχουν υποβάλει αίτηση για πολεοδομική άδεια. Αυτή ήταν η πρώτη διαφωνία που καταθέσαμε. Ναι. Σήμερα. Κύριε Κωνσταντή, πριν πάμε και στις υπόλοιπες όμως, έτσι μια διευκρίνηση, ότι όλα αυτά τα συζητάμε ερήμην της Κομισιόν που δέχεται και να μην τα αποδεχτεί, αντιλαμβάνομαι. Ναι, να σας πω, ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτά τα οποία θα προτείνουμε να είναι σωστά τεκμηριωμένα, έτσι ώστε να αποφύγει η Κυπριακή Δημοκρατία τα οποιαδήποτε πρόστιμα, γιατί όπως είπε και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, είμαστε στη διαδικασία της παράβασης πλέον. Ναι. Γι' αυτό και δεν μπορεί η Κομισιόν πλέον να μας πει ξεκάθαρα. Είναι θέμα το οποίο θα εξεταστεί στο δικαστήριο. Άρα, το πρώτο θέμα είναι να επεκταθεί η περίοδος, η μεταβατική περίοδος, έτσι ώστε να μην μείνει εκτεθειμένος κόσμος. Το δεύτερο θέμα είναι να επανεξετάσουμε μαζί με το Υπουργείο ως επιμελητήριο, ακούοντας και τις επιφυλάξεις που κατατέθηκαν σήμερα αναφορικά με το εμβαδόν, κυρίως των διαμερισμάτων. Επειδή θα υπάρξει μια τάση, μια κλίση προς τα διαμερίσματα, θα πρέπει να διασφαλίσουμε και τις οικογένειες οι οποίες θα επιθυμούν ένα διαμέρισμα τριών υπνοδομάτων. Ναι, διότι αυτή ήταν και η κριτική του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων, ότι τα διαμερίσματα τα ξεχάσαν. Ναι, είχαμε εξηγήσει πώς προέκυψαν. Το πώς προέκυψαν ήταν από αυτές τις 12.000. Πήραμε τους μέσους όρους των εμβατών για τα διαμερίσματα και τους μέσους όρους για την κατοικία. Είναι πολύ απλό η διαδικασία που έγινε για διάφορους λόγους και για να μπορεί ξανά, λέω, να τεκμηριωθεί. Άρα, το δεύτερο θέμα που λέμε και έχει πει και η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής στο επιμελητήριο να επανέλθει μετά που συζήτησε με το. Υπουργείο Οικονομικών, ναι, να δούμε πώς μπορούν να αυξηθούν αυτά τα εμβατά, ιδιαίτερα για τα διαμερίσματα. Και το τρίτο, και κλείνω, κατά πόσον θα πρέπει να δούμε καλύτερα τις πραγματικές αξίες οι οποίες έχουν τοποθετηθεί και δεν ανταποκρίνονται στις συνθήκες τις σημερινές με τις άταχτες απρόσμενες αυξήσεις που παρατηρούνται στην οικοδομική βιομηχανία. Τα ποσά που έχουν πει είναι αποτέλεσμα στατιστικών για αγοραπολισίες μέχρι το 2021, τους τελευταίους μήνες έχουν αλλάξει τρομακτικά λόγω των άταχτων αυξήσεων και θα πρέπει να αναθεωρηθούν προς τα πάνω. Εγώ θεωρώ, εννοείται, όπως που ακούστηκα σήμερα, ναι, μπορούμε να επανέλθουμε με μια καλύτερη πρόταση η οποία πραγματικά να ανταποκρίνεται και να δίνει το δικαίωμα και σε μια οικογένεια που θέλει να αγοράσει ένα διαμέρισμα στο Στρόβολο 140 τετραγωνικά να μπορεί να το αγοράσει με τιμές που υπάρχουν σήμερα στο μπαζάρι και όχι με τιμές που υπήρχαν πριν κάποια χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη ότι και το νομοσχέδιο αυτό οι τιμές του θα είναι μετά από η εφαρμογή του θα είναι μετά από ένα χρόνο και πιθανόν να είναι και χειρότερα τα πράγματα.
Τώρα, αυτά τα τρία σημεία ναι. έχει εξήγησε μου κάτι, κύριε Κωνσταντή, για παράδειγμα, για σπίτι μέχρι 170 τετραγωνικά και 350.000. Εννοείται ότι τώρα δεν ανταποκρίνεται, η έρευνα σας έγινε σε προηγούμενα χρόνια, ότι μπορεί να είναι και πιο ακριβά τώρα, έτσι, και με την αύξηση. Πρέπει να αυξηθεί το ποσό ναι. των 350.000, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται. Εξηγήστε μας και κάτι τελευταίο, τι σημαίνει αυτό που λέγεται εδώ μέχρι μέγιστη αξία συναλλαγής. Τι άλλο περιλαμβάνει το μέγιστη αξία συναλλαγής. Αν πάτε να αγοράσετε ένα σπίτι, για παράδειγμα, 200 τετραγωνικά και η αξία του σπιτιού είναι 350.000, είσαστε επιλέξιμοι και θα πληρώσετε 5% ΦΠΑ. Αν όμως το σπίτι των 200 τετραγωνικών που αγοράσετε είναι 360.000 ευρώ, τότε δεν είσαστε επιλέξιμοι και άρα είναι εδώ που υπήρχαν αρκετές ενστάσεις. Θα δούμε αυτό το ποσό των 350.000, εάν και εφόσον ανταποκρίνεται τις άταχτες αυξήσεις που προκλήθηκαν τους τελευταίους μήνες, και αυτές οι άταχτες αυξήσεις θα αποτυπωθούν για να αυξηθεί τούτον το ποσό και να συμπεριλαμβάνει αυτές τις αυξήσεις. Ωραία. Αυτό όσον απλά. Να μας πει και ο κύριος Μουσκίδης, που ήταν επίσης παρόν, γιατί είχε γράψει και μια επιστολή παριθμώντας και αρκετά από αυτά που είχα ρωτήσει, κύριε Μουσκίδη. Δεν ξέρω σήμερα αν έχουν αποσαφινιστεί κάποια αυτά που θέσατε. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πω ότι χάρηκα που άκουσα τον κύριο Κωνσταντή σήμερα στη Βουλή να ξεκαθαρίζει τη θέση του ΕΤΕΚ, διότι όπως εφάνηκε η επιστολή που στάλγε από το Υπουργείο προς τη Βουλή, άφηνε να νοηθεί ότι το ΕΤΕΚ συμφωνούσε απολύτως με το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο δεν ήταν σωστό. Να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη ξεκίνησε νομική διαδικασία εναντίον της Κύπρου, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να επισπεύσουμε. Μπορείτε κάτι σύντομα. Έστω και αν αυτό μπορεί να είναι προς το συμφέρον μας και να ξαναπορριφθεί, εγώ λέω για σκοπούς τακτικής, θα ήταν καλύτερα να στείλουμε κάτι που μας συμφέρει λίγο περισσότερο, διότι η μη λήψη απόφαση πιθανόν να μας στοιχήσει περισσότερο. Δηλαδή, αν το δικαστήριο δει ότι κάνουμε ενέργειες, τότε πιστεύω ότι θα το δει θετικά. Έστω και αν αυτό που ζητούμε είναι προς το συμφέρον μας, εννοείται. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας είπε ξεχωρίστε τις κατοικίες που περιλαμβάνουν τα σπίτια και διαμερίσματα. Αυτές τις δύο κατηγορίες, σπίτια και διαμερίσματα. Ούτως ή άλλως, το παρελθόν ήταν πολύ αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλούσαμε για κατοικίες, ήταν 200 μέτρα για κατοικίες, που ήταν το ίδιο πράγμα και τα σπίτια και τα διαμερίσματα. Ναι. Τώρα, εμείς στην προσπάθεια να αυξήσουμε τα μέτρα των σπιτιών, έπρεπε να μειώσουμε τα μέτρα των διαμερισμάτων, ούτως ώστε ο μέσος όρος να βγαίνει. Κύριε Μουσκίδη, μου επιτρέπετε, λάθος εδώ που λέτε. Να σας πω, αν μου επιτρέπετε, μια διόρθωση. Εμείς αυτό που έχουμε κάνει, η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι το μέσος όρος οικιστικών μονάδων στην Κύπρο είναι 141 τετραγωνικά. Άρα μόνο όσοι χτίζουν μέχρι 141 τετραγωνικά θα υποφελούνται μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ. Εμείς είχαμε πει ότι είναι άδικο η παράδοση στην Κύπρο και πολλές οικογένειες επιδιώκουν λόγω του ότι έχουν έναν οικόπεδο, για παράδειγμα, να ανεγείρουν τη δική τους κατοικία. Γι' αυτό, αντί να μιλούμε για ένα μέσο όρο 141 τετραγωνικά, στον οποίο εμπαίναν και μονάρια και στούτιο και γενικά. Εννοείται ότι έριχναν το μέσο όρο τα διαμερίσματα. Το όρο. Αυτό που έχουμε κάνει είναι πήραμε όλα αυτά τα αιτήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια για σκοπούς ΦΠΑ και έχουμε πει. Για σκοπούς κατοικίες, ο μέσος όρος ποιος ήταν, είναι αυτός. Για σκοπούς διαμερισμάτων είναι αυτός. Καταλαβαίνω αυτό που λέει ο συνάδελφος. Γι' αυτό έχω πει ότι πρέπει να το ξαναδούμε. Mm-hmm. Αλλά εξηγώ ποια ήταν η πρόθεση για να μην στερήσουμε αυτών των όνειρων πολλών οικογενειών να αναπτύξουν, να ανεγείρουν την κατοικία τους. Αλλά ταυτόχρονα έχει δίκιο, γι' αυτό έχω πει και στην τοποθέτηση μου, ότι πρέπει να δούμε το εμβαδόν των διαμερισμάτων για να μπορέσει, επειδή θα υπάρξει μια τάση προς τα διαμερίσματα λόγω τούτων των άταχτων αυξήσεων, να μπορέσουν οι οικογένειες είτε να απευθυνθούν σε διαμερίσματα είτε σε κατοικίες. Ράτε, κύριε Μουσκίδη. Ναι, μπορώ να ολοκληρώσω. Μπορείτε στα σπίτια να βγάζει νόημα ο μέσος όρος, διότι σπίτια είναι από 3 προδομέτρα και πάνω, άρα μια μέση οικογένεια κυπριακή μπορεί κάλλιστα να ζήσει σε ένα σπίτι. Το να βάζεις όμως μέσω όρων στα διαμερίσματα δεν βγάζει καθόλου νόημα. Είναι διαφορετικά πράγματα και συγκρίνεις μήλα με πορτοκάλια που λένε και οι ξένοι. Πρέπει να συγκρίνουμε μήλα με μήλα. Δηλαδή ένα στούντιο πρέπει να βρεις το στούντιο το οποίο θέλουμε να
έχουμε μειωμένο συντελεστή. Το μονάρι, το διάρι, το τριάρι, το δεσάρι. Δεν μπορεί να βγάζουμε μέσω όρων και να καταλήγουμε στα 90 μέτρα. 90 μέτρα δια νόμου δεν μπορεί να γίνει τριάρι. Δηλαδή, πολυοδομικά... Είναι 120, είναι 110 τα μέτρα, κύριε. Είναι 90. Αν μου επιτρέπει, κύριε Κωνσταντή, please. Για να εκμεταλλευτεί κάποιος όλο το μειωμένο συντελεστή του 5%. Μιλούμε για 90 μέτρα. Εάν είναι μέχρι 110 μέτρα το πέρασμα, τότε αναλογικά δικαιούσε μέχρι τα 90 το 5%. Ναι. Και αν είναι 120 δεν δικαιούσε. Καταλαβαίνω. Αν είναι 120, είναι 19% σε όλο το ποσό της τιμή του διαμερίσματος ακριβώς. Εγώ λέω ότι έναν τριάρι διαμέρισμα που μπορεί να κατοικήσει μια μέση Κυπριακή οικογένεια. Δύο παιδιά, δηλαδή έναν αντρόγυνο με δύο παιδιά, θέλει μια προδομάτια. Στην Κύπρο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαμερίσματα τριάρια κάτω από 200.000. Δηλαδή, εάν η παράμετρο των εμπορικών ικανοποιηθεί που δεν ικανοποιείται, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί σίγουρα το θέμα της αξίας του ακίνητου. Είναι πέραν από 200.000 το διαμέρισμα, δεν εμπίπτει την κατηγορία που... Εννοείται, δεν συμβαδίζουν τα τετραγωνικά, τα 110, με το ποσό των 200.000, αυτό δεν συμβαδίζει από μόνο του. Είναι για τα δύο προβληματικά, διότι λέω ότι τουλάχιστον έπρεπε τα μέσα τριάρια να εμπίπτουν. Το μέσο τριάρι μιλούμε από 105 τετραγωνικά μέχρι 125. Αυτά είναι τα μέσα για να υπάρχουν σήμερα στην αγορά, διότι τι γίνεται, κάθε φορά που βάλουμε κάποιες παραμέτρους, θα έχουμε την τάση τώρα όλοι να χτίζουν τριάρια με 90 μέτρα αν είναι δυνατόν, το οποίο ευτυχώς απαγορεύεται σήμερα. Μπορεί να το χαλαρώσουμε και πολυοδομικά και όλοι να μην ίσχυουν. Και μπορεί να μην μετράμε τη βεράντα και λοιπά στη συνέχεια. Θα χρειάζονται και ασφαλιστικές δικλείδες. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να θυμηθούμε όλοι τι είναι αυτό το μέτρο. Έχει να κάνει με κοινωνική πολιτική. Το να θέλει να χτίσει ένα σπίτι, ξέρω εγώ πόσα τετραγωνικά, 500 τετραγωνικά ή 300 κλπ. Να το χτίσεις. Αυτό με το μειωμένο ΦΠΑ έχει να κάνει για να βοηθήσει. Είναι κοινωνικό μέτρο. Τώρα, αν το χρησιμοποίησα για το πρόγραμμα το επενδυτικό και είμαστε εδώ σήμερα, συζητάμε τι θα κάνουμε, γιατί είμαστε σε διαδικασία επιπαραβάση, είναι ένα άλλο θέμα. Πρέπει να θυμηθούμε όμως το σκοπό. Σωστά. Αναφέρομαι τώρα και στους δύο. Ναι, εμείς το θέλουμε. Η αρχική θέση του επιμελητηρίου, για παράδειγμα, ήταν να επανέλθουμε στο καθεστώς το 2016. Δηλαδή, ούτε ποσά υπήρχαν, απλά υπήρχε περιορισμός στο εμβαδό, αλλά αυτά πλέον δεν γίνονται αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι ένα μέτρο κοινωνικής πολιτικής. Γι' αυτό και εμείς ως επιμελητήριο προσπαθήσαμε τους αριθμούς να τους τεκμηριώσουμε. Εντοπίστηκε η αδυναμία στα διαμερίσματα και στο κόστος κατασκευής ή αγοράς. Εγώ θεωρώ προπομένα, συνετά, να δούμε πώς διορθώνονται αυτοί οι δύο-τρεις αριθμοί για να μπορέσουμε να πάμε πίσω, για να τεκμηριώσουμε σωστά και να μην επιβληθεί στην Κύπρο οποιοδήποτε πρόστιμο ή επιστροφή ΦΠΑ λόγω των καταχρήσεων που έχουν γίνει στο παρελθόν. Καταχρήσεις οι οποίες φυσικά θέση μας είναι να μην έρθουμε τώρα με πολύ πολύ αυστηρές ρυθμίσεις να τιμωρήσουμε τα ευάλωτα στρώματα του λαού ή τη μεσαία τάξη να μπορέσει να αποφεληθεί από μειωμένο ΦΠΑ στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ευχαριστώ, δεν διαπραγματευόμαστε μόνοι μας, διαπραγματευόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε εμπειρία του τι γίνεται στις άλλες χώρες, πρέπει να είμαστε σε αυτά τα πλαίσια κατανοώντας τα ζητήματα, ξαναλέω, του κόστους, ότι πρέπει να αναθεωρηθεί και τα εμβαδά των διαμερισμάτων, τα οποία πρέπει να συμπεριλάβουν και τις άλλες ομάδες που θα υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση διαμερισμάτων τριών υπηροδοματίων και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντή. Ελάτε, κύριε Μουσκίδη. Ο σύνδεσμος είχε σειρά θεμάτων. Έχουν κάποια ικανοποιηθεί. Θα μην διώξετε να συζητήσετε και με βουλευτές κλπ. Να τους εξειδικήσετε τη δική σας θέση, κάτι άλλο το οποίο θεωρείτε ότι είναι κόκκινη γραμμή δική σας. Οπωσδήποτε, ένα σημείο που δεν αναφέρθηκε είναι ότι με το να δημιουργούμε δυσμενή διάκριση μεταξύ Κυπρίων πολιτών, αγοραστών διαμερισμάτων έναντι αγοραστών κοινών, πιθανόν να αποτελεί μια αντισυνταγματική πρόνοια. Μα είναι κοινωνική πολιτική ενός κράτους, κύριε Μουσκίδη, για να έρθει κάποιος να αγοράσει σπίτι. Είναι πολιτική, αλλά δεν μπορείς να τιμωρείς κάποιον ο οποίος δεν έχει λεφτά και επιλέγει να ζήσει ένα διαμέρισμα του ιδίου μεγέθους με ένα σπίτι και να φορολογείται το διαμέρισμα περισσότερο από το σπίτι. Τούτο είναι ξεκάθαρη δυσμενή διάκριση
Και πιστεύω ότι δεν στέκει ούτε στη λογική, αλλά ούτε και στα δικαστήρια, αν προκύψει θέμα νομικό. Εμείς το τι λέμε είναι ότι διαφωνούμε κάθετα με το ΕΤΕΚ, είναι ότι δεν πρέπει να γίνει διαχωρισμός μεταξύ ειδών κατοικιών. Είναι μάλιστα κατοικία και το διαμέρισμα, είναι ωραία κατοικία και το σπίτι. Είναι αυτό. Αυτή η μέση όρη μπορεί να ακούγεται ότι είναι επιστημονική προσέγγιση, αλλά στην ουσία δεν βοηθά καθόλου αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε, δηλαδή να προσφέρουμε στη μέση που πρέπει να γίνει η οικογένεια προσιτή κατοικία. Διότι η κοινωνική πολιτική δεν μιλούμε μόνο για το 10%, αν θέλετε να πούμε, του φτωχού ή το 15%. Μιλούμε θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο που θέλει να αγοράσει καινούργια κύρια κατοικία. Δεν είναι πρώτη κατοικία, είναι κύρια κατοικία. Εκτός αν δεν θέλουμε τον κόσμο να αγοράζει κύριες κατοικίες, να μην χτίζουμε καινούργια διαμερίσματα και σπίτια, ο κόσμος να μένει σε μεταχειρισμένα και να αυξηθούν φυσικά οι τιμές των μεταχειρισμένων, αφού δεν θα χτίζουν καινούργια, θα πάνε κι άλλο πάνω οι τιμές των ενοικίων. Είναι πολλά και αλυσιδωτά. Ωραία, κύριε Μουσκηδη, και πώς καταλήξατε σήμερα? Τώρα θα ξανασυζητήσετε, θα ξανακληθείτε στη Βουλή? Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι θα ξαναμιλήσει το ΕΤΕΚ ως σύμβολο του κράτους για τέτοια θέματα μαζί με το Υπουργείο. Πιστεύω ότι τα κόμματα, τουλάχιστον πλήστα κόμματα, αντιληφθήκαν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με αυτή την πρόταση. Εγώ δεν συμφωνώ, διότι στην εισαγωγή σας είπετε ότι είναι βελτιωμένη πρόταση. Δεν είναι βελτιωμένη πρόταση. Είναι πολύ πιο πολύπλοκη πρόταση. Είχαμε έναν απλό αριθμό μέτρων, τον οποίο τώρα επεκτείναμε, έκαναμε πολλά πεδία αριθμών και επιπλέον βάλαμε και τα λεφτά, το μέγιστο ποσό στην εξίσωση. Διορωτούμε ωραία, βελτιωμένη υπό την έννοια ότι τόσο καιρό καλά κοροϊδεύαμε πως προκύπτει την Ευρώπη. Βελτιωμένη υπό την έννοια να πετύχουμε να μείνει, αν είναι δυνατός, σε εκείνους που θα έπρεπε ούτως ή άλλως να ισχύει αυτή η κοινωνική Σάβα, πολιτική. Έχει χώρες που δεν έχουν ΦΠΑ στα καινούργια κίνητα. Συγγνώμη, δηλαδή δεν προσπαθούμε να ξεγελάσουμε κανένα. Αν μιλάτε τώρα για τα διαβατήρια, δεν το συζητούμε. Να βρεθούν πρόνοιες, να αποκλειστούν η αποκλειστική εκμετάλλευση. Εδώ μιλούμε τώρα να θέσουμε έναν πλαίσιο το οποίο δεν θα καταστρέψει την αγορά. Συμφωνώ σου πιο απλά, κύριε Μουσκηδη, συμφωνώ μαζί σας. Ένα απλό μέτρο, όπως ίσχυε βεβαίως, πριν να το αλλάξουν στη Βουλή όλοι μαζί. Απλά, ναι, μέχρι τόσα και από εκεί και πέρα κάντε ό,τι νομίζετε με το ΦΠΑ, αλλά προκύπτει ότι δεν είναι έτσι πλέον. Την παρέκκληση την πήραμε αλλού, δεν μπορεί να γίνει. Αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι, δεν είναι επιθυμία. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν είναι επιθυμία της Κυπριακής Δημοκρατίας να επιβάλλει οροφή στο κατασκευαστικό κόστος στην αγορά. Ο κύριος Μουσκής νομίζει ότι ήρθαμε από μόνοι μας και επινοήσαμε την κορυφή στο ποσό στο οποίο κάποιος θα μπορεί να είναι επιλέξιμος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι κύριοι. Δεν μπορώ εγώ ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξαιρώ από το ΦΠΑ κάποιον που αγοράζει ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικά 10 εκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει να μπει κορυφή. Θέλετε, δεν θέλετε, θα μπει κορυφή. Να. Και επίσης, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που είναι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι δεν μπορεί να εξαιρεθεί με 0 ΦΠΑ. Με 0 ΦΠΑ ο κύριος Μουσκής μπορεί να αναφέρεται για κάποιες χώρες λόγω της κρίσης που ζήτησαν γενικά για τα ακίνητα να υπάρχει 0%. Δεν είναι στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής. Είναι άλλο. Είναι οι παρεκκλήσεις τα οποία τώρα ετοιμάζονται και λαμβάνει γνώση το Υπουργείο. Που τα λέω αυτά τα πράγματα δεν είναι ούτε το επιμελητηριό και δεν είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Είναι πολύ καλύτερο, γιατί το προηγούμενο δεν είχε τη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι οτιδήποτε είναι πέραν του 141 τετραγωνικών, είτε διαμέρισμα είτε σπίτι, δεν θα είναι επιλέξιμο στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής. Άρα, εν διαπραγματευόμαστε μόνοι μας, όποιος είναι ο πιο γενναιόδωρος, να αυξήσει τα ποσά για να νιώθουμε ότι χαϊδεύουμε τα φτωχικά. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντή. Είναι στα πλαίσια να το διορθώσουμε στα 2-3 σημεία που έχουν εγερθεί δικαιολογημένα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να προστατεύσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία από οποιαδήποτε προστήματα ή κάποιες επιστροφές ΦΠΑ. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τους δύο. Πολύ. Θα έχει συνέχεια, κύριε Μουσκηδη. Ναι. Ναι, συμφωνούμε με τον κύριο Κωνσταντή στο θέμα της καταλλαγικής περιόδου τουλάχιστον. Ναι. Θα το κρατήσουμε εκεί. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τώρα πάμε Ουγγαρία, Ιάκωβε. Πάμε Ουγγαρία. Θυμάστε την προηγούμενη.